Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας. Γεια Χαίρομαι που σας. σας βλέπω σήμερα εδώ. Τι κάνετε? Είναι ένα υπέροχο απόγευμα άνοιξη σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα τώρα που σας βλέπω κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι ο καιρός είναι μια μεγάλη πρόκληση και πρόσκληση. Οπότε με τιμάει διπλά η παρουσία σας που επιλέξατε να είστε μαζί μου σήμερα. Και θα κάνω και εγώ ό,τι μπορώ για να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα που ελπίζω, όπως τα έχω ετοιμάσει, να σας φάνουν χρήσιμα. Θα περιμένουμε λίγα λεπτάκια μέχρι να ξεκινήσουμε, 4-5 λεπτάκια γιατί δεν έχουν μπει όλοι ακόμη. Και θα αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο τον εισαγωγικό για να σας πω λίγα λόγια για μένα, για όσους δεν με ξέρετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος Τεριόπουλος, είμαι ψυχολόγος, είμαι ψυχαναλυτής και έχω κάνει και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Έχω εξειδικευτεί σε ψυχοθεραπείες, σε ψυχοδυναμικές, σε ολιστικές θεραπείες. Έχω κάνει πάρα πολλές σπουδές. Πρακτικά από το 1996 που ξεκίνησα να σπουδάζω μέχρι και το 2016 δεν σταμάτησα παράλληλα με την εργασία. Αλλά έχω μια κλινική πείρα 21 ετών. Ξεκίνησα να βλέπω πελάτες σε κλινικό πλαίσιο, δηλαδή το 2003. Και αυτό που με ενδιέφερε τότε ήταν πώς θα κάνω τους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα. Και φυσικά αυτό δεν το κάνει τυχαία. Για μένα ξεκίνησε ως ένα προσωπικό στοίχημα. Ήθελα και εγώ να νιώθω καλύτερα και φυσικά να κάνω και τους άλλους. Και έτσι κάπως ενεπλάκην με την ψυχολογία. Αλλά από εκεί και πέρα, ενώ όσο συνέχισα να βλέπω κάποιους ανθρώπους στην αρχή σε νοσοκομεία, μετά δούλεψα σε ψυχιατρία, δούλεψα με ειδικές ομάδες, με παιδιά με ειδικές ανάγκες, με αυτισμό, πέρασα διάφορα στάδια. Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να πάω ακόμα βαθύτερα και κάθε φορά λοιπόν η ψυχολογία ανοιγόταν. Έτσι μπήκε η ψυχανάλυση στη ζωή μου, μπήκαν εναλλακτικές θεραπείες, μπήκαν ψυχοθεραπείες και αυτό που είδα είναι ότι οι άνθρωποι κρύβουμε πραγματικά πάρα πολλά στρώματα και μάλλον το ξέρετε και είμαστε σαν ένα κρεμμύδι. Ανοίγουμε συνεχώς, ανοίγουμε και αυτό έχει φυσικά δύο όψεις όπως και ένα νόμισμα. Ανοίγουμε στα ταλέντα μας, στα χαρίσματά μας, αλλά παράλληλα μπορούμε να διαπιστώσουμε να ανοίγουν και πράγματα που είναι κρυμμένα, αυτά που λένε στη ψυχολογία της σκιάς, έτσι, ή φοβίες, διάφορα συμπτώματα. Και σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτά, για τις φοβίες, για παράδειγμα. Γιατί για τις φοβίες, πώς προέκυψε αυτό. Φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε παρατηρήσει πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας τα τελευταία 4 χρόνια. Και κυρίως έπειτα από την έλευση του κορονοϊού, νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκαν αρκετά τις φοβίες πάρα πολύ με τα μέτρα και τα μέτρα ενίσχυσαν τις φοβίες και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο να μην ξέρουμε, όπως λέει, αν θέλετε, η ρίση έκανε η κότα το αυγό την κότα. Η αλήθεια είναι κάπου, ξέρετε, στη μέση. Εγώ θα έλεγα πως το αυγό μπορεί να το δει κανείς ως έναν τρόπο και ως ένα προϊόν. Έτσι λοιπόν και ο φόβος είναι και τρόπος απάντησης, αλλά είναι και προϊόν, αν θέλετε. Προϊόν και εξωτερικών, αλλά και εσωτερικών συνθήκων. Πάντως σίγουρα αυτό που συνέβη με την πανδημία ήταν να ενισχύσει υπάρχουσες τάσεις. Δεν θα πω ότι δημιούργησε, αλλά σίγουρα είχαμε από πριν όλοι μαζί συλλογικά κάποια ζητήματα με τις φοβίες, γιατί αν δεν τις είχαμε όλοι μαζί σαν κοινωνία, δεν θα επιλέγαμε έναν δρόμο να ενισχύσουμε τόσο περισσότερο τις φοβίες. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν ενίσχυσε με τη σειρά του σε ένα φαύλο κύκλο και τα φοβικά όλα που υπήρχαν από κάτω. Σήμερα θα μιλήσουμε σαν εισαγωγή για λίγα πράγματα, για το τι είναι φοβίες, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες χρήσιμες συμβουλές και θα ήθελα πραγματικά να μου γράψετε από πού είστε και πώς και μπήκατε σήμερα στη διάλεξή μας, που ναι μεν χαίρομαι αλλά θα ήθελα να μάθω γιατί είστε εδώ, τι σας απασχολεί και αν έχουμε χρόνο και δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο έτσι, ακροατήριο μπορεί να κάνουμε κάποια αλληλεπίδραση, θα δω πώς θα μας πάρει ο χρόνος σήμερα. Σε κάθε περίπτωση με ενδιαφέρει να μάθω γιατί είστε εδώ. Τι είναι αυτό που σας απασχολεί. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Από Καστοριά βλέπω, από Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο. Έχουμε λοιπόν από όλη την Ελλάδα, από βορρά έως νότο. Γεια σας και στην Καστοριά και στο Ρέθυμνο. Πολύ ωραία. Έχουμε κάνει λοιπόν μια πανελλαδική έτσι ομίγυρη σήμερα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό. Αυτό που μας δίνει το ωραίο το ίντερνετ. Γεια σας και στην Τρίπολη.
και στην Πάτρα, θα έρθουμε σύντομα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι πολύ εισαγωγικό. Τι είναι η φοβία? Έχετε έτσι, φαντάζομαι, κάποια ιδέα, γνωρίζετε τι είναι η φοβία? Ποια είναι η άποψή σας? Γιατί μιλάμε γενικώς και χρησιμοποιούμε πολλές φορές, ξέρετε, στη γλώσσα μας το ρήμα «φοβάμαι» ή «με φοβίζει». Τις περισσότερες μάλλον το χρησιμοποιούμε παθητικά, ότι κάτι μας συμβαίνει. Στην ουσία όμως η φοβία σε ένα ψυχιατρικό, αν θέλετε, πλαίσιο ορίζεται ως ένας ειδικός φόβος. Ένας ειδικός φόβος σημαίνει φόβος με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ο φόβος αυτός όμως έχει διαφορά όταν είναι, αν θέλετε, νευρωτικού τύπου από έναν φόβο που είναι αντίδραση φυσιολογικό. Συνέστημα μου γράφεται. Είναι συνέστημα. Όταν είσαι στο δάσος και έχεις μια αρκούδα απέναντί σου, λογικό να φοβηθείς. Έτσι, όταν είσαι σε ένα αεροπλάνο και έχει αναταράξεις, ακόμα και ο πιο ψύχραιμος άνθρωπος, λογικό είναι να βγάλει μια αντίδραση φόβου. Εκεί λοιπόν είναι ένα συνέστημα. Όταν συνδέεται με μια απειλή πραγματική, με έναν κίνδυνο που υπάρχει, τότε ναι, είναι φόβος. Όταν όμως δεν υπάρχει σε πραγματικό χρόνο απειλή, τότε μιλάμε για φοβία. Για παράδειγμα, το να φοβάμαι έναν ιό μπορεί να είναι φόβος. Έτσι, ο ιός υπάρχει. Αλλά το να έχω μια αντίδραση υπέρ του δέοντος, αυτό μεταφράζεται σε φοβία. Και υπέρ του δέοντος, το ξέρετε λίγο πολύ όλοι, μάλλον είδατε τι υπερβολές κάναμε τα τελευταία 4 χρόνια. Έτσι λοιπόν, όταν αντιδράς σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει μπροστά σου, αλλά το φοβάσαι, και συνήθως ο φόβος είναι κάτι που αφορά το μέλλον. Δεν έχει να κάνει λοιπόν σαν φοβία με το εδώ και τώρα. Το εδώ και τώρα αφορά το συνέστημα, το πραγματικό. Βλέπω μπροστά μου ένα άγριο ζώο ή βλέπω ένα σκύλο που όντως είναι άγριος. Αλλά αν δω ένα σκύλο που είναι κανείς και δεν είναι άγριος και η αντίδρασή μου είναι αλλοπρόσαλη, έτσι είναι διαφορετικό να δεις ένα ντόπερμαν 1 μέτρο, 50 κιλά, ξαφνικά και χωρίς λουρί και να δεις ένα σκυλάκι το οποίο το έχει σε αγκαλιά μια συμπαθέστατη κυρία και ίσα ίσα που χωράει στην αγκαλιά της, ας πούμε, και να βάλει τις φωνές. Προφανώς στη δεύτερη υπόθεση, έτσι, μιλάμε για μια φοβία. Αλλά ο άνθρωπος που τη βιώνει, ενώ γνωρίζει ότι δεν δικαιολογείται από το ερέθισμα, από το σκυλάκι, γνωρίζει ότι είναι δυσανάλογη η αντίδρασή του, βιώνει ένα άγχος που είναι πραγματικό. Αυτό όμως το άγχος είναι το νευρωτικό άγχος. Αυτό είναι που αρχίζει και διαφοροποιεί τη φοβία. Και ακόμα και όταν το σκέφτεται το αντικείμενο του φόβου του, στην προκειμένη περίπτωση το σκυλάκι, μπορεί να ιδρώσει, να έχει ταχυπαλμία, έτσι μπορεί να του έρθουν διάφορα συναισθήματα. Αυτό λοιπόν που έχει φανταστικό αντικείμενο είναι φοβία. Η φοβία αυτή λέγεται νευρωτική γιατί διακρίνεται από τη μάχη, αν θέλετε, φυγής ή αντίδρασης. Ο φόβος είναι ένα θεμελιακό πρωταρχικό συνέστημα. Μάλιστα, να ξέρετε, πρώτα γεννιέται ο φόβος και μετά γεννιούνται όλα τα άλλα συναισθήματα. Ο φόβος βέβαια πηγαίνει σαν ζεύγος, πηγαίνει μαζί με την αγάπη και είναι το αντίθετό της. Η αγάπη και ο φόβος λοιπόν συνδέονται πολύ στενά και θα πούμε και το γιατί. Ο φόβος όμως βγαίνει σαν μια αντίδραση για να μας προστατεύσει. Συνδέεται με νευρικές ομάδες, συνδέεται με τα πινεφρίδια, με την παραγωγή αδρεναλίνης, νορεπινεφρίνης κλπ. Και έτσι μας προετοιμάζει κατευθείαν να μπούμε σε μια θέση επιβίωσης. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα και μπορείτε να μου γράψετε ποιο από τα δύο θεωρείτε ότι είναι φόβος και ποιο είναι φοβία. Είναι βράδυ, σε ένα σπίτι είναι η μητέρα με μια κόρη και ξαφνικά ακούει η μητέρα θορύβους και φοβάται πάρα πολύ, το μυαλό της κάνει διάφορα σενάρια και όπως ακούει την μπαλκονόπορτα να χτυπάει έντονα, αρχίζει και πιστεύει ότι ίσως είναι διαρρήκτες στο μπαλκόνι της. Βραχυκυκλώνει και το αμέσως επόμενο πράγμα που κάνει είναι να πάει στο διπλανό δωμάτιο που είναι η μεγάλη της κόρη και να ζητήσει βοήθεια. Λέγοντάς το λοιπόν στη μεγάλη κόρη, η μεγάλη κόρη, όντας πιο ψύχραιμη, επιλέγει να βγει αποφασιστικά από το δωμάτιο και να πάει προς την μπαλκονόπορτα. Αυτή της η ενέργεια τρέπει σε φυγή τους διαρρήκτες. Έτσι λοιπόν γλιτώνουν και η μαμά και η κόρη. Και οι δύο έχουν βγάλει κάποιο συνέστημα, έτσι. Ποια πιστεύετε από τις δύο ότι έβγαλε νευρωτικό φόβο και νευρωτικό άγχος και ποια έβγαλε αυτό που είναι το συνέστημα της επιβίωσης, το φυσιολογικό φόβο? Και γιατί έχει ενδιαφέρον να δω έτσι πώς το
αξιολογείται, γιατί είναι ένα παράδειγμα απλό, αλλά πολλοί άνθρωποι συνήθως το μπερδεύουν. Θα πούνε ότι μα και οι δύο φοβούνται. Είναι λογικό να ακούσεις ένα θόρυβο και να θεωρήσεις ότι αυτό το πράγμα σε απειλεί. Ναι, σε μονοκατοικία, αλλά είναι νευρωτικός. Α, επιβίωση, Β. Ναι. Ναι, σωστά. Η μητέρα έχει φοβία, που απαντάτε πολύ σωστά, και η κόρη έχει απλά φόβο. Η κόρη έχει αυτό που την ενεργοποιεί, κυριολεκτικά, μπορεί να μπει σε μια μάχη, λοιπόν, εισαγωγικά η μάχη, για την επιβίωση, άρα μπορεί να δράσει αποφασιστικά, υπάρχει μια απάντηση αυτόνομη. Η μητέρα όμως βραχυκυκλώνει. Και αυτό είναι συνήθως που συμβαίνει σε μια φοβία. Δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Συναισθηματικά σε ξεπερνάει. Γνωρίζεις ότι υπερχειλίζουν τα συναισθήματά σου, γνωρίζεις ότι διανοητικά πρέπει να ελέγξεις την απάντησή σου, αλλά μπορεί να νιώθεις πάρα πολλά πράγματα. Ψυχολογικά συμπτώματα, συναισθηματικά, διανοητικά, να είσαι σε μια εκτράχυνση ή να παγώνει το σώμα σου, συμπεριφορικά, σωματικά, βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όμως που στην ουσία διαφοροποιεί τη φοβία είναι το νευρωτικό άγχος. Στο φόβο δεν υπάρχει το νευρωτικό άγχος. Και εκεί είναι σημαντικό για να το διακρίνεις να κάνεις τρεις απλές ερωτήσεις. Τι είναι αυτό που βρίσκεται σε κίνδυνο? Τι είναι αυτό που απειλείται? Τι είναι μετά αυτό που είναι η πηγή του κινδύνου? Γιατί κάποιος που μου ρωτάει εδώ πέρα, γιατί έχει μητέρα φοβία, αφού άκουσε θόρυβο. Θόρυβο ακούσανε και οι δύο. Και η κόρη και η μητέρα. Η αντίδραση είναι εντελώς διαφορετική και δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Κανένα ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι πραγματικά το πώς έχει κάποιος μάθει να αντιδρά ή όπως θα δούμε αργότερα, από τι ελέγχεται η συμπεριφορά. Και η συμπεριφορά δεν ελέγχεται πάντα συνειδητά. Ξέρετε, οι επιστήμονες σήμερα το έχουν αποδείξει. Τι μας λένε, από πού ελέγχεται η συμπεριφορά? 1% ελέγχεται από το συνειδητό και 99% ελέγχεται από αυτό που ονομάζει ψυχανάλυση, ψυχολογία, το συνείδητο. Ο εγκέφαλός μας δεν σταματάει τη λειτουργία του ποτέ. Ακόμα και τη νύχτα που κοιμόμαστε παράγει όνειρα, παράγει αντιδράσεις. Και πρακτικά μόνο το 1% των δραστηριοτήτων του εγκεφάλου και του σώματός μας είναι συνειδητά. Το 99% λοιπόν υπαγορεύονται από άλλα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα διαμορφώνονται και δομούνται σε μια μικρή ηλικία, μέχρι τα 7 χρόνια, εκεί που κλειδώνει, αν θέλετε, η προσωπικότητα, εκεί που έρχεται το εγώ και πλέον δομείται, και όλα τα υπόλοιπα περιστρέφονται γύρω από αυτήν τη δομή. Ας πούμε, στην ψυχανάλυση διακρίνεται πολύ πιο απλά. Έχουν τρεις τύπους δομών. Είναι μια νευρωτική δομή, μια ψυχοτική δομή, έτσι μια διαστροφική δομή. Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε σε μια νευρωτική δομή. Δηλαδή, οι φοβίες ανήκουν σε μια νευρωτική δομή. Είναι κάτι φυσιολογικό. Όπως και το άγχος είναι κάτι φυσιολογικό. Αλλά έχει στάδια και επίπεδα. Όπως είπα, είναι διαφορετικό το να αγχώνεσαι και να σε κατακλείζει και να μην μπορείς να λειτουργήσεις τη ζωή σου. Να έχεις σκέψεις που είναι αγχωγόνες, είναι εντάξει, αλλά αν σε εμποδίζει, σε παρεμποδίζει την καθημερινότητά σου, τότε αυτό είναι ένα ζήτημα λειτουργικότητας. Και από εκεί και πέρα λοιπόν δεν θα μιλήσουμε απλά για μονάδα μέτρησης, θα μιλήσουμε και ποιοτικά. Εσύ θα αξιολογείς την ποιότητα της ζωής σου, αν σε εμποδίζει σε κάτι ή όχι. Στο παράδειγμα που δώσαμε, η μία βραχυκύκλωσε. Αν ήταν μόνη της και δεν είχε την κόρη της, μπορεί να είχαν μπει όντως οι διαδείκτες. Η άλλη λειτουργήσε. Και οι δύο μπορεί να έχουν νευρωτικούς σχηματισμούς. Άρα δεν μιλάμε εδώ πέρα με όρους τι είναι υγιές και μη υγιές. Λίγο πολύ κινούμαστε όλοι σε ένα φάσμα. Από το μείον άπειρο που λέμε ψυχολογικά στο συν άπειρο. Ο καθένας διαχειρίζεται διαφορετικά τα άγχη, διαφορετικά τα ερεθίσματα της ζωής του, αντιδρά λοιπόν και αντίστοιχα. Αλλά όταν ξεπεράσει ένα ορισμένο στάδιο, ένα άγχος, μια φοβία, τότε αυτό αρχίζει και γίνεται ένα σοβαρό σύμπτωμα. Και αυτό το σύμπτωμα λοιπόν θα πρέπει να το διερωτηθούμε. Πώς εξηγείται μια αντίδρασή μου, έτσι, γιατί πιο πολλοί άνθρωποι φοβούνται κάτι. Φοβούνται μην χάσουν τη δουλειά τους, φοβούνται μήπως δεν τους φτάσουν τα χρήματα,
Φοβούνται μήπως έρθει μια ασθένεια με αυτά που συμβαίνουν και ακούγονται. Φοβούνται μήπως ξεσπάσει ένας πόλεμος. Βλέπετε βαλόμεθα από παντού. Αν ανοίξει τώρα το διαδίκτυο, την τηλεόραση, οι ειδήσει είναι παντού. Και σου λένε συνεχώς, τι σου λένε, αρνητικές πληροφορίες. Ακριβένει το λάδι, θα έχει λάδι. Δεν υπάρχει χαρτί υγείας. Ξέρεις, στην Ουκρανία τα σιτηρά δεν θα υπάρχουν του χρόνου ή θα γίνει κάτι σε ένα μήνα και τι θα συμβεί. Όλα αυτά κάποιοι τα διαχειρίζονται και λένε: ένα μωρέ, δεν βαριέσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάποιοι άλλοι, πιστέψτε με, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν κοιμούνται τη νύχτα. Η αϊπνία είναι ένα σοβαρό σύμπτωμα. Αν διαπιστώσει ότι δυσκολεύεσαι να κοιμηθεί, ένα απλό παράδειγμα είναι να κόψει να βλέπει ειδήσει τη νύχτα. Έτσι. Ή να διαρωτηθεί: τι είναι αυτό που με ταράζει, και να ξεκινήσει έναν διάλογο. Γιατί σίγουρα πρέπει να ρωτήσει τρεις ακριβώς ερωτήσεις. Και τις ξαναλέω, τι είναι αυτό που βρίσκεται σε κίνδυνο. Ποια είναι η πηγή του κινδύνου. Είναι ο πόλεμος, είναι η απειλή της απώλειας της δουλειάς, είναι η απώλεια χρημάτων. Και πώς εξηγείται αυτή η απόγνωση. Γιατί ένα άλλο κλειδί. Η φοβία έχει απόγνωση. Έχει λαχτάρα, ανησυχία, έχει αγωνία. Το πρόσωπο του φόβου, όπως ξέρετε, δεν είναι ένα. Έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Και πολλά στάδια. Είναι διαφορετική λοιπόν η αγωνία, διαφορετική ανησυχία, διαφορετική λαχτάρα, διαφορετικός είναι ο τρόμος. Όλα αυτά έχουν στρες και κάθε μια κατηγορία προσθέτει και περισσότερο στρες. Όταν όμως φτάσει να απαντήσεις αυτές τις τρεις ερωτήσεις ότι ναι, δεν βρίσκομαι σε κίνδυνο πραγματικά εδώ και τώρα, στο παρόν, είμαι ασφαλής, ναι, αλλά σου λέει το μυαλό, μετά από λίγο καιρό δεν ξέρεις αν θα είσαι ασφαλής. Ωραία, και εκεί ρωτάς. Και τότε τι είναι αυτό που θα με απειλήσει σοβαρά. Και δεν βρίσκεις πραγματικά κάποια πηγή άμεσης απειλής. Εκεί θα πρέπει να αναρωτηθείς σοβαρά πώς θα εξηγήσει ο νου σου την απόγνωση, τη λαχτάρα. Αυτές οι τρεις ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές. Γιατί είναι τρεις ερωτήσεις που μπορεί να ξεκινήσουμε ακόμα και με τα παιδιά. Ξέρετε, στα παιδιά, για παράδειγμα, οι φόβοι ξεκινάνε σε μια μικρή ηλικία. Θα δείτε πώς δομούνται. 0 με 2 ετών έχουμε πάρα πολύ φανταστικούς φόβους. Έτσι, το παιδί δεν έχει σχηματισμένο το εγώ, δεν μιλάει καλά-καλά, άρα δεν σκέπτεται και πολύ. Τι αισθάνεται όμως, αισθάνεται το φόβο, αισθάνεται απειλή, αισθάνεται πράγματα. Αυτό που το παιδί 0 με 2 όμως φοβάται, είναι φανταστικό. Δηλαδή θα φοβηθεί το σκοτάδι, θα φοβηθεί ένα άγνωστο πρόσωπο που δεν το ξέρει, άρα το ανίκιο. Θα φοβηθεί μια φυσιογνωμία που είναι τρομαγμένη, που είναι νευριασμένη ή που φωνάζει, φοβάται δυνατούς απότομους θορύβους. Φοβάται τέτοια πράγματα. 2,5 ετών αρχίζουν οι φόβοι και λίγο παραλλάσσονται. Δηλαδή, 2,5 με 6 μπαίνουμε πάλι σε φανταστικούς φόβους, αλλά πολλαπλασιάζονται. Επειδή το παιδί αρχίζει και κινείται μέσα στον χώρο, θα φοβηθεί ένα μεγάλο έπιπλο, θα φοβηθεί λόγω του ύψους και του μεγέθους του, έτσι, οτιδήποτε μπορεί να το απειλήσει. Ακόμα και μια πόρτα, αν δεν την προσέξει, μπορεί να τη φοβηθεί. Φοβάται κυρίως πιο έντονα αυτά που ακούγονται από έξω, γιατί δεν τα βλέπει. Άρα αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι με τις αισθήσεις μπορεί να προκληθεί ένταση. Άρα η πρώτη ένταση, λοιπόν, θα δώσει τροφή σε φοβίες. Και γίνονται συγκεκριμένοι φόβοι, πότε, μόνο όταν αρχίζει και έρχεται το εγώ. Όταν αρχίζει και μπαίνει η προσωπικότητα. Γιατί στα 7 πλέον χρόνια, να δείτε πώς γίνεται καθαρά μετά εγωικός ο φόβος, απειλείται το ίδιο το εγώ. Εκεί αρχίζουν πρώτη φορά σε μερικά παιδιά οι φοβίες ακόμα και του θανάτου. Όχι σε όλα. Αυτό είναι πάλι ένας συνδυασμός. Έχει να κάνει και με τη σχέση με τη μητέρα και το σε τι περιβάλλον ζει. Για παράδειγμα, ένα παιδί που μεγαλώνει με μια μητέρα που έχει άγχη και φοβίες, είναι πιο εύκολο να τείνει να φοβάται το θάνατο. Τα πιο πολλά παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με αυτό. Δεν το κατανοούν. Ή αν του το εξηγήσει, δεν βγάζουν φόβο. Το θεωρούν ένα φυσιολογικό στάδιο τη ζωή. Και είναι πιο πιθανό ένα παιδί 7 ετών να φοβάται την τιμωρία από του γονεί παρά το θάνατο. Οπότε, αν διαπιστώσετε ότι το παιδί φοβάται το θάνατο, θα δείτε ότι το παιδί έχει όντω από κάτω κάτι. Κάτι συνέβη. Έτσι. Αλλά οι φόβοι του από 7 έως 16 λίγο πολύ είναι συγκεκριμένοι.
Δηλαδή φοβούνται τις επιδόσεις στο σχολείο, να μην έχουν κακούς βαθμούς, φοβούνται πιο πολύ τη τιμωρία που απορρέει από το να μην είναι καλοί μαθητές ή να μην είναι καλά παιδιά ή μην χάσουν την αγάπη των γονιών τους. Φοβούνται για αυτή την απώλεια, φοβούνται μην χωρίσουν οι γονείς. Έχουν τέτοια είδη φοβιών. Πολύ ελάχιστα παιδιά στα 13-14 φοβούνται τις ασθένειες, φοβούνται τον τραυματισμό, μην πέσουν, μην χτυπήσουν. Και πιο πολλές φοβίες, να ξέρετε, ακόμα και στα μικρά παιδιά, έρχονται από εμάς τους ενήλικες. Ένα παιδί, λοιπόν, άμα το δείτε στο πάρκο, κάνει ποδήλατο και πέσει, στην ουσία ακόμα και η αντίδρασή του σου το δείχνει. Δεν φοβάται. Δεν τρομάζει. Πολλές φορές το παιδί πέφτει, ξεσκονίζει τα γόνατά του, ας πούμε, έχουν σκονιστεί, ανεβαίνει στο ποδήλατο και φεύγει. Αλλά αν δει απέναντί του ένα τρομαγμένο γονιό, αν δει εμένα, τι έγινε τώρα, είσαι καλά, τι έπαθες παιδί μου, ξαφνικά μιμείται το φόβο. Και ο φόβος λοιπόν γίνεται μια εκμαθημένη αντίδραση, γιατί τη συνδέει με κάτι. Έπεσα, άρα πρέπει να φοβάμαι. Ή έπεσα, α, μπορεί να χτυπήσω. Τι σημαίνει να χτυπήσω, και αρχίζουν και βγαίνουν σενάρια. Οπότε αυτό ήδη γίνεται μια νευρωτική αλληλουχία. Και ξέρετε, πολλές δικές μας συμπεριφορές σήμερα που είναι σε άσχετα αντικείμενα, όπως είπα πριν, να φοβάμαι να χάσω τη δουλειά, συνδέονται με τέτοιες πηγές. Αυτή η φόβη είναι αυτό που λέμε υπόγειοι φόβοι, η προγονική φόβη, έτσι. Έχει να κάνει με τέτοιους. Και οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν έχουμε τέτοιους φόβους. Έχουμε φόβους, για παράδειγμα, με το αεροπλάνο. Αυτός είναι φόβος απλός. Είναι φυσιολογικός. Αν είσαι μια πτήση, αναταράσσεσαι. Λογικό είναι. Και ένα αέρος μπορεί να μην τρομάξεις. Αν κουνιέσαι 10 λεπτά, θα τρομάξεις. Αν φοβάσαι να πάρεις αεροπλάνο, δεν πηγαίνεις στο γάμο της κολλητής σου, για παράδειγμα, που είναι σε ένα νησί, γιατί δεν μπορείς να μπεις στο αεροπλάνο. Εντάξει, είναι okay αυτό. Αλλά αν αυτό σε αποθαρρύνει από το να ζήσεις κάτι που εσένα θα σε βοηθούσε, την ευκαιρία της ζωής σου, την καριέρα που σου ανοίχθηκε στο εξωτερικό ή τον έρωτά σου, τότε κάτι χρειάζεται εκεί να κάνεις. Αν έχεις υψοφοβία ή ακροφοβία, αυτό είναι ένας φυσιολογικός φόβος. Αλλά εάν όντως είσαι στο μπαλκόνι σου και νιώθεις ταραχή, τότε εκεί θα έπρεπε ίσως να το κοιτάξεις και να δεις τι ακριβώς σου συμβαίνει. Επομένως θα δεις εκεί και πάλι ποιοτικά τι είναι αυτό που σε εμποδίζει να κάνεις στη ζωή σου. Γιατί υπάρχουν ζητήματα λειτουργικότητας. Πρέπει να αναρωτηθείς, είναι συνηθισμένος φόβος αυτό που βιώνω ή είναι φοβία. Ή μπορεί να είναι μια φοβία, για παράδειγμα, όπως έχουμε τώρα τις κοινωνικές. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να εκτεθούν σε δημόσια θέα, σε μια δημόσια ομιλία ή στη δουλειά. Αν σου ζητήσουν τη γνώμη σου, το αποφεύγεις. Φοβάσαι την έκθεση, ακόμα και το αφεντικό σου σε ρωτάει κάτι και δεν θέλεις να πεις τη γνώμη σου. Από φόβο, μήπως σε παρεξηγήσει, μην το πάρεις στραβά. Αυτά, ας πούμε, ανήκουν επίσης στο φάσμα των φοβιών. Ανήκουν σε ένα φάσμα φοβιών. Και εδώ θέλω να σας δείξω κάτι. Έχω ετοιμάσει 20 ερωτήσεις να σας δείξω. Να μου πείτε αν από αυτά κάτι σας συμβαίνει. Θα αναρωτηθείτε με αυτά και θα καταλάβετε πώς συνδέονται με υπόγειους φόβους. Εδώ έχω αυτές τις ερωτήσεις για να καταλάβετε τη σχέση με το εσωτερικό παιδί ή το φυσικό παιδί που λέμε, και είναι κάποιες δηλώσεις τις οποίες θα τις αφήσω να τις δείτε λίγο για να τις απαντήσετε από μέσα σας και να δούμε σε πόσο απαντήσετε ναι. Αν διστάζετε σε κάποιο, επιλέξτε απλά ό,τι σας έχει στο μυαλό. Η πρώτη είναι: νιώθω φόβο ή άγχος όταν αντιμετωπίζω νέα πράγματα, νέες καταστάσεις. Προσπαθώ να ευχαριστήσω τους πάντες. Είμαι σε μια σύγκρουση με τους άλλους ή με τον εαυτό μου ή αποφεύγω συγκρούσεις όσο μπορώ. Έχω μια τάση να τα κρατάω όλα και να μην πετάω τίποτα. Έχω μια αιμονή με την τάξη, την καθαριότητα. Δεν μου αρέσει να μου χαλάνε τη σειρά. Ας με πήραν στο γραφείο και τα πράγματα πρέπει να είναι συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένη θέση, ή στο σπίτι μου. Ή έχω σκέψεις όπου συχνά δεν νιώθω ικανός. Νιώθω μια τάση να πρέπει να αποδεικνύω την αξία μου στους άλλους. Φοβάμαι τους ανθρώπους. Φοβάμαι την παρέα και προτιμώ τη μοναξιά μου. Ή το αντίθετο, δεν μου αρέσει να είμαι μόνος και με πανικοβάλλει αυτό. Πρέπει να περιβάλλω τον εαυτό μου συνέχεια με παρέα των άλλων. Νιώθω ένα φόβο να με εγκαταλείψουν.
Μπορεί να είμαι σε μια σχέση να είναι και γενικό. Μην με καταλήψει η οικογένεια ή μπορεί να είναι γενικότερο οι φίλοι μου. Δεν γνωρίζω για τις ανάγκες μου ή ξέρω πολύ λίγα. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση. Δυσκολεύομαι όταν κάνω μια επιλογή. Είμαι ανήσυχος. Συχνά λέω ναι, ενώ θέλω να πω όχι. Άρα αυτό μας φέρνει στο επόμενο. Δυσκολεύομαι να πω όχι. Φοβάμαι τα συναισθήματά μου. Τι σημαίνει αυτό? Φοβάμαι και να τα βιώσω, να τα παραδεχτώ. Έτσι, ή θεωρώ ότι με απειλούν, με τα κατακλείζουν. Και αυτό είναι φοβία. Ή φοβάμαι να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Φοβάμαι την απόρριψη, τη μη αποδοχή. Φοβάμαι την κρίση, την κριτική. Εδώ πάμε σε μια κοινωνική, αν θέλετε, αγχώδη αντίδραση. Αυτό είναι κοινωνική φοβία. Θέλω να είμαι ανταγωνιστικός, όσο πιο ανταγωνιστικός γίνεται. Φοβάμαι να κάνω λάθος. Ξοδεύω χρόνο, πολύ χρόνο, αναλύοντας αυτά που λένε οι άλλοι. Πολλές φορές με συλλαμβάνω να λέω ψέματα τακτικά, ακόμα και για σήμαντα πράγματα. Ή φοβάμαι τους αυταρχικούς ανθρώπους. Δεν αντέχω τους αυταρχικούς ανθρώπους. Συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί με τους άλλους ή με αυταρχικούς ανθρώπους. Ή πολλές φορές ντρέπομαι για τον εαυτό μου, για τις σκέψεις, για τα συναισθήματά μου. Εάν έχετε απαντήσει τουλάχιστον σε 5 από αυτές τις προτάσεις, ναι, τότε να ξέρετε ότι οι συμπεριφορές αυτές και πολλές άλλες, αυτές είναι ενδεικτικές, έτσι, γιατί θα μπορούσα να σας πω πραγματικά εκατοντάδες συμπεριφορές σε σχέση με αυτά, υπαγορεύονται από αυτό που λέμε υπόγειους φόβους. Και οι υπόγειοι φόβοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Θα σας πω ότι ένας φόβος είναι ο προγονικός. Φοβάμαι μη χάσω τη θέση μου. Η θέση αυτή ξεκινάει από όταν είμαι στην οικογένεια. Φοβάμαι μη χάσω την αγάπη των γονιών. Έτσι, όταν υπάρχει ένα δεύτερο παιδί, το πρώτο νιώθει να απειλείται. Αυτός ο φόβος μετασχηματίζεται σε βάθος χρόνου. Μπορεί να φοβάσαι ότι δεν σε αγαπούν ή σε εκτιμούν αργότερα. Ή μπορεί να νιώθεις ότι η έγκριση και η αγάπη και η αποδοχή των γύρων σου δεν είναι εγγυημένη. Μπορεί να μεταφερθεί σε σχέσεις, να γίνεται σχεσιακός φόβος, φόβος μιας εγκατάλειψης, πιθανής να κάνει σενάρια, φόβος απόρριψης, φόβος μοναξιάς, μη μείνεις μόνος, πολλοί άνθρωποι φοβούνται αυτό. Ή μπορεί να είναι ένας φόβος, όπως γράφει κάποιος, φοβάμαι να μπω σε ένα λεωφορείο, φοβάμαι να μπω σε ένα αεροπλάνο, και αυτό έχουν να κάνουν με προγονικούς φόβους επίσης. Υπάρχουν λοιπόν περισσότερα κομμάτια που λειτουργούν κάτω από τη συνείδησή μας, περισσότερα κομμάτια για τα οποία δεν είμαστε ενήμεροι. Και το νιώθετε αυτό, γιατί όταν βιώνετε κάτι τέτοιο, μπορεί να νιώσετε, όπως σας είπα, ένα πλήθος συμπτωμάτων. Ταχυκαρδία, έτσι, υδρότα, αυτά είναι φυσιολογικές αντιδράσεις σωματικές. Ζάλι, ήλιγκο, ένα στομάχι να σφίγγεται. Μπορεί να νιώσετε αντιδράσεις σαν μάχη μέσα σας, εσωτερική, δεν σας χωράει ο αυτός σας, δεν χωράτε καν εκεί που βρίσκεστε, σαν να θέλετε να φύγετε, μετά περνάμε ψυχολογικές αντιδράσεις. Μπορεί να έχετε περισσότερο άγχος, σε κάποιους βγαίνει κρίση μέχρι και πανικού. Κάποιοι θέλουν να μείνουν μόνοι τους, να απομονωθούν, κάποιοι δυσκολεύονται να ακούσουν τις συζητήσεις γύρω τους, είναι ευερέθιστοι ή περνάει σε συμπεριφορικές αντιδράσεις. Μπορεί να μπουν σε μια κρίση, σε μια κριτική ή να βάλουν τις φωνές. Καθένας αντιδράει με διαφορετικούς τρόπους. Αυτά είναι απλά ενδεικτικές καταστάσεις. Έχει πάρα πολλές αντιδράσεις ο φόβος. Και όπως σας είπα πριν, έχει και πολλά πρόσωπα. Θα δείτε την κλίμακα. Στην αρχή έχετε μια γενικευμένη ανησυχία. Η ανησυχία δεν έχει αντικείμενο. Η ανησυχία είναι κάτι γενικό. Νιώθω ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Δεν ξέρω τι, είναι απροσδιόριστο. Έτσι ξύπνησα. Μπορεί να φταίει ένα κακό όνειρο. Μετά μπορεί να μετατραπεί σε μια αγωνία και αυτό βρίσκει ένα αντικείμενο. Η αγωνία μετά πηγαίνει σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Αλλά δεν είναι ποτέ αυτός ο λόγος. Μπορεί να λες, έχω αγωνία τις εξετάσεις μου. Γιατί πρόκειται να κάνεις εξετάσεις ιατρικές αύριο. Αυτό είναι ένας άλλος φόβος συγκεκριμένο. Έτσι, η αγωνία να πας στο γιατρό, να πάρεις τα αποτελέσματα του γιατρού. Η ανησυχία και ανασφάλεια μήπως σου πούνε ένα δυσάρεστο νέο. Έτσι, σε πονάει κάτι, νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά λες, ας το αφήσω 2 τις μέρες, να δούμε τι είναι. Αν δεν με ενοχλεί και την άλλη εβδομάδα, αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν τίποτα. Το συζητάς πρώτα, συνδιαλέγεις, αλλά αυτό είναι μια
άμυνα σε μια φοβία. Κάποιοι άνθρωποι έχουν φοβίες με τα ζώα, κάποιοι άλλοι έχουν φοβίες με καταστάσεις. Φοβάσαι το σκοτάδι, τους κλειστούς χώρους, τους στενούς χώρους. Άλλοι φοβούνται πρόσωπα. Έχει πολλές κατηγορίες. Άλλοι φοβούνται, για παράδειγμα, όπως σας είπα, τα μικρόβια. Μικροβιοφοβία. Άλλοι φοβούνται να βγουν στην αγορά. Αγοραφοβία. Και φοβίες διαμορφώνονται συνεχώς. Σήμερα έχουμε από φόβο της ασθένειας, άλλος φοβάται να πάθει καρκίνο, άλλος φοβάται να μην κολλήσει κορονοϊό, άλλος φοβάται κάτι πολύ αόριστο. Δεν ξέρω τι φοβάμαι. Αν το ρωτήσει, σου λέει δεν ξέρω. Αυτό είναι αγωνία. Έτσι είναι ανησυχία. Κάποια στιγμή θα φέρει λαχτάρα, κάποια στιγμή θα φέρει και κάτι ακόμα. Θα φέρει πανικό, θα φέρει κρίση. Και μετά σωματοποιείται. Αυτό όμως που θέλω να σας πω για αρχή είναι ότι ποτέ μα ποτέ το αντικείμενο του φόβου δεν είναι αυτό που κάποιος φοβάται. Είναι ένας συμπυκνωτής. Δηλαδή συμβαίνει κάτι μέσα μας, μια σύγκρουση, ενδοψυχική, εσωτερική. Και αυτό, αν θέλετε, επειδή είναι κάτω από την επίγνωσή μας, δημιουργεί το λεγόμενο άγχος. Κάπως έτσι γεννάται πρωταρχικά το άγχος. Στην αρχή είναι αδιόρατο. Αν δεν γνωρίζω τι είναι αυτό που με αγχώνει και αν δεν κάνω τις ερωτήσεις που είπα, δεν θα έχω καμιά γνώση του τι είναι το άγχος. Εκεί χρειάζεται μια ομιλία με τον εαυτό. Τι με αγχώνει, τι με φοβίζει, τι συμβαίνει. Ξεκινάς να μιλάς με τον εαυτό σου, είναι κάτι δημιουργικό και σου δίνει απαντήσεις. Και σου φέρνει στην επίγνωση κάτι, σου φέρνει την πηγή, σου φέρνει την αιτία. Αν όμως αυτό δεν το κάνεις και το αφήνεις, εξελίσσεται κάτι μέσα σου. Και αυτό είναι που λένε στην ουσία ως ασυνείδητο, είναι σαν να μην θέλεις να έχεις επαφή με τα πραγματικά σου συναισθήματα, με τις πραγματικές σου σκέψεις, με τις πραγματικές σου ανάγκες. Όλο αυτό θα γενικευτεί κάποια στιγμή και θα μεγαλώσει, θα αυξηθεί. Όσο λοιπόν περισσότερο αυξάνεται, εσύ θα το βιώνεις ως ένα αδιόρατο στρες. Ένα άγχος το οποίο δεν ξέρεις γιατί υπάρχει ή θα το εκλογικεύεις. Ναι, με αγχώνει το τάδε συμβάν που συνέβη στη ζωή μου, με αγχώνει το μέλλον μου, αλλά εντάξει μωρέ, δεν είναι και κάτι σοβαρό. Το διαχειρίζομαι και δεν δικαιολογείται η αντίδρασή μου. Από κάτω υπάρχει κάτι άλλο. Πάντα υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που βλέπουμε, ξέρετε, στην ψυχανάλυση το ορίζουμε ως ένα παγόβουνο, ως την κορυφή του παγόβουνου. Βλέπεις μόνο την κορυφή. Η κορυφή είναι το 1 δέκατο. Γι' αυτό σας είπα πριν, 99% διεργασίας του εγκεφάλου είναι μη συνειδητές. Που σημαίνει ότι η ίδια η αντίληψή μας είναι μη συνειδητή. Γιατί όλοι οι άνθρωποι μπορούν να λέμε ότι ακόμα και στην εγρήγορση έχω αντίληψη, ξέρω τι μου γίνεται ή ξέρω τι βλέπω. Είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, νους ωρά και νους ακούει. Δεν βλέπει το μάτι, δεν ακούει το αυτί. Και ο νους είναι, αν θέλετε, ένας συνεργάτης, όταν δεν είναι συνειδητός και δεν έχει προγραμματιστεί από εμάς, είναι συνεργάτης του εγώ. Είναι στην υπηρεσία του εγώ. Και όταν υπάρχει φοβία, ξέρετε κάτι, το εγώ απειλείται. Το εγώ, φανταστείτε το σαν ένα μεσάζοντα. Κάτω από το υπόστρωμά σας, τα συναισθήματα, το σώμα σας, οι επιθυμίες σας, οι βαθιές επιθυμίες, οι πραγματικές σας, έτσι, βρίσκονται σε μια ροή. Αλλά επειδή ακριβώς για να μεγαλώσουμε όλοι στην κοινωνία μας και να πιάσουμε μια δουλειά και να γίνουμε φυσιολογικοί άνθρωποι, πρέπει να καταπιέσουμε όλες τις επιθυμίες, να τις καταπνίξουμε. Μαθαίνουμε λοιπόν να καταπιέζουμε από μικρή ηλικία τον αληθινό μας εαυτό. Αληθινές ανάγκες, αληθινές εκφράσεις. Δεν λέμε τα συναισθήματά μας, δεν λέμε τη γνώμη μας. Δεν βιώνουμε την επιθυμία μας. Δεν κάνουμε αυτό που θέλουμε. Οπότε δημιουργείται λοιπόν ένα στρώμα, αν θέλετε εκεί, το οποίο είναι αθέατο. Και μεγαλώνοντας, φανταστείτε ότι αυτό γεμίζει, έτσι, φορτώνει κι άλλο. Από πάνω είναι το εγώ. Το εγώ προσπαθεί λοιπόν αυτό όλο το στρώμα να το κρατάει υποέλεγχο. Και ξοδεύει ενέργεια. Ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια. Και προσπαθεί να μας επιβάλλει τις επιταγές του. Οι επιταγές του ποιες είναι. Είναι πράγματα που μαθαίνουμε από τους γονείς, από την οικογένεια. Έτσι, πράγματα που μαθαίνουμε στο σχολείο. Τα πρέπει και τα μη, όλα. Πώς πρέπει να είσαι, πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Όλα αυτά λοιπόν συγκροτούν μια κοινωνική
περσόνα, μια ταυτότητα, ένα προσωπείο, μια μάσκα. Αυτό το εγώ, το οποίο αρχίζει μετά και προσαρμόζεται στην κοινωνία, στα μέτρα των άλλων. Αυτό έχει ένα κόστος όμως. Εφόσον οι συγκρούσεις είναι από κάτω, όταν οι συγκρούσεις φτάσουν σε ένα μεγάλο επίπεδο έντασης, αρχίζουν και χτυπάνε το εγώ. Το εγώ λοιπόν νιώθει ότι απειλείται και αρχίζει και νιώθει κίνδυνο επιβίωσης. Να ξέρετε ότι μισή φόβη θανάτου στην ουσία είναι φόβη του εγώ. Φοβάται το εγώ μη διαλυθεί. Φόβη ότι θα τρελαθώ. Πολλοί άνθρωποι, αν έχετε δει, ο φόβος της τρέλας είναι πολύ διαδεδομένος και το θεωρούμε φυσιολογικό. Είναι ένας φόβος του εγώ. Αυτό σημαίνει ότι το εγώ είναι τόσο πολύ σκληροπυρηνικό ή έχει καταπιέσει τόσο πολλά επίπεδα μέσα μας που πραγματικά αυτά όλα σμπρώχνουν από κάτω και το εγώ αρχίζει και νιώθει την απειλή. Αλλά το εγώ θέλει να σε κάνει να πιστέψεις κάτι, ότι η δική του απειλή είναι και η δική σου απειλή. Και έτσι σε βάζει στο χώρο του. Κινητοποιεί το νου, κινητοποιεί τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα βέβαια είναι πιο δυνατά από τις σκέψεις, οπότε ακόμα και αν δεν παίρνεις σοβαρά τις σκέψεις σου, τις απειλές του νου ή τα φοβογόνα ερεθίσματα, γιατί ο νους γεμίζει με φοβογόνα ερεθίσματα τη σκέψη, και όχι από κακό, δεν είναι εχθρός ο νους, έτσι. Απλά είναι, αν θέλετε, πώς να το πω, ανεξέλεγκτος, αν δεν τον έχουμε εμείς τη θασέψη. Αν τον έχεις τη θασέψη, πολύ ωραία. Δεν σου φέρνει τέτοια πράγματα. Αλλά αν σου φέρνει φοβίες και αγχωγόνες σκέψεις, σημαίνει ότι ο νους δεν ελέγχεται από σένα. Έχει μια αυτόνομη δραστηριότητα. Και επειδή προσπαθεί να σε προστατεύσει, αυτό νομίζει ότι είναι η δουλειά του, γιατί αλλιώς δεν το χρειάζεσαι, προσπαθεί να σε πείσει. Έτσι λοιπόν ο νους γεννάει παντού απειλές, κινδύνους, προβάλλει στο μέλλον αρνητικές καταστάσεις, γεγονότα, συμβάντα. Λοιπόν, εσύ τον αφήνεις, γιατί λες, πολύ σωστά. Τι θα έκανα χωρίς ένα σχέδιο, πρέπει να προνοήσω. Α, ποιος θα σκεφτεί γι' αυτό. Και βλέπετε μετά αυτά τα κωμικοτραγικά γεγονότα που συμβαίνουν όταν οι ειδήσει λένε, για παράδειγμα, ότι δεν θα έχουμε 2 μέρες ρεύμα ή νερό. Τρέχουν στο σούπερ μάρκετ όλοι και τα αδειάζουν. Έτσι. Έχει συμβεί. Στον κορονοϊό, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, πολλά αγαθά ήταν συνεχώς σε έλλειψη. Κάποιοι φοβόντουσαν τόσο πολύ, και ειδικά το χαρτί υγείας, δεν ξέρω, είχε συμπυκνώσει πάρα πολύ κόσμο στο να φοβάται ότι θα μείνει χωρίς χαρτί υγείας. Περισσότερο από ό,τι από το γάλα. Αυτά όλα λοιπόν, τι είναι, είναι οι συγκρούσεις, οι αθέατες. Οπότε συμμαχείς με το νου σου λοιπόν, και εκεί του λες ένα stop, ήρθε η ώρα να το πάρουμε κάπως αλλιώς. Αυτά είναι ενδείξεις ότι ο νους έχει πάρει μια δική του πορεία. Και εσύ οφείλεις να φέρεις το νου σε μια σύγκληση με σένα. Εκεί που ήταν ο νους, εκεί που ήταν το μη συνειδητό, πρέπει να το κάνεις συνειδητό, να φέρεις επίγνωση. Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό, παρατηρώντας το νου για αρχή, αλλά αν δυσκολεύεσαι, θα πρέπει να περάσεις σε μια άλλου είδους εξάσκηση, έτσι. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό όταν κάνεις ερωτήσεις στον εαυτό σου, βλέπεις τι συμβαίνει. Όταν βιώνεις τα συναισθήματα να σε κατακλείζουν, είναι ένα σημάδι. Δεν διαχειρίζεσαι εσύ το σύστημά σου. Και το σύστημά σου αποτελείται από τα σώματά σου. Αποτελείται από το συνειδητό το ασυνείδητο. Από το εγώ, αλλά και από τα άλογα τμήματα. Οι επιθυμίες, οι πιο πολλές, δεν έχουν λόγο και λογική. Είναι αίσθηκτα. Τα αίσθηκτα έχουν και τη δική τους απέτηση και θέλουν και αυτά να σε ακουστούν. Αν εσύ δεν είσαι όπως ο Ηνίοχος στην αρχαία Ελλάδα, είχαμε πολύ σεβασμό, αν θέλετε, και για το άλογο και το λογικό μέρος. Ο Ηνίοχος, αν έχετε δει ποτέ αυτό το υπέροχο άγαλμα, συμβολίζει ακριβώς αυτό το κομμάτι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζέψει στο άρμα του 2 άλογα. Το ένα είναι το λογικό του τμήμα, είναι ο νους του, είναι το συνειδητό του κομμάτι, είναι οι σκέψεις, η προσωπικότητα, το εγώ, τα συναισθήματα. Και το άλλο είναι το άλογο, το παράλογο, είναι το μη λογικό κομμάτι. Είναι το σώμα, είναι τα αίσθηκτα, είναι η επιβίωση, είναι οι ορμές. Αυτό που στην ψυχολογία θα λέγαμε ορμές θανάτου, ορμές επιβίωσης, ερωτικές ορμές, ένα σύνολο ορμών. Αυτά χρειάζεται να είναι σε μια ισορροπία. Επειδή κυρίως οι περισσότεροι δεν
τα έχουμε σε ισορροπία. Όπως σας είπα πρωτύτερα, τι κάνει αυτό το πράγμα στον οργανισμό? Δημιουργεί εντάσεις. Οι εντάσεις μεταφράζονται σε άγχος, σε στρες και όλο αυτό αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται σύμπτωμα. Το πιο κοινό είναι νευρώσεις, φοβίας, διαταραχές του άγχους. Έτσι, σήμερα ποιος μπορεί να πει ότι ένας φόβος, ας πούμε, κοινωνικός είναι παράλογος? Σας είπα, στην περίπτωση του κορονοϊού, εάν οι περισσότεροι άνθρωποι είχαμε τη θησαυρέψει τέτοιες συγκρούσεις, θα είχαμε αντιδράσει διαφορετικά. Δεν λέω ότι είναι κακό π.χ. να προστατευτείς. Είναι ένας ιός, ναι, θα πληθείς, θα πάρεις το αντισηπτικό σου αν θέλεις, καμία αντίρρηση. Βάλ' το και 30 φορές το λεπτό αν θέλεις, καμία αντίρρηση. Αλλά το ότι φτάσανε να μας πείσουν ότι δεν πρέπει να βλέπουμε άνθρωπο, να αγκαλιάζουμε άνθρωπο, ή να είμαστε μόνοι στο αυτοκίνητό μας και να φοράμε διπλή μάσκα, ενώ είμαστε μόνοι μας με τον εαυτό μας, αυτά είναι κωμικοτραγικά παραδείγματα. Δηλαδή αυτά είναι μια ποσοτική, αν θέλετε, ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι, το να πας να επισκεφτείς τον γιατρό σου, φυσικά θα πας. Έτσι, ή θέλεις να πάρεις τα μέτρα σου φαρμακευτικά, ναι, φυσικά, αλλά αυτή η τρέλα που βγήκε δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει βγει αν όλοι εμείς είχαμε τη θησαύρεση και είχαμε έστω υπομερικό έλεγχο όλα αυτά τα μη συνειδητά, αν θέλετε, πεπρωμένα. Και με την έννοια πεπρωμένα, εννοώ, όπως σας το είπα πριν, ό,τι είναι κάτω από το συνειδητό. Ορμικά πεπρωμένα, αίσθηκτα, συναισθηματικά πεπρωμένα, επιθυμίες, καταπιεσμένα πράγματα, καταπιεσμένα άγχη, φοβίες. Όλα αυτά χρειάζονται μια διαχείριση. Και είναι πολύ βασικό να κάνεις μια διαχείριση. Επομένως, ένα πρώτο κομμάτι, γιατί σας είπα για έναν οδηγό αυτοβοήθειας, είναι να τα δεις ξεκάθαρα όλα αυτά τα πράγματα μέσα από μια απόσταση. Τι σημαίνει να πάρεις μια απόσταση? Να δεις τον εαυτό σου σαν να βλέπεις κυριολεκτικά μια ταινία. Έχεις ένα σώμα, είσαι μέσα στο σώμα σου. Είναι σαν να έχεις διάφορα επίπεδα. Σκέψεις, συναισθήματα, αντιδράσεις, σώμα. Όταν έχεις μια σκέψη, βάλε τον νου σου απέναντι και ρώτα, τι σκέπτομαι? Τι έχει αυτή η σκέψη που εμένα με ταράζει? Τι με ενοχλεί? Και τι σχέση έχω εγώ με αυτή τη σκέψη? Είναι λογική? Όχι. Στη συνέχεια, μπορείς να επιλέξεις να κάνεις αυτό που λέμε μεταπρογραμματισμό. Για να το κάνεις αυτό, θέλεις 3 στάδια. Το πρώτο, αποδέξου τον εαυτό σου και το μυαλό σου όπως είναι. Δεν έχεις πρόβλημα, δεν είσαι προβληματικός άνθρωπος, ούτε τρελός. Έτσι, ή ακόμα και αν σε πει κάποιο, με αυτόν είναι νεύρος, είναι νευρωτικός, και αυτό δεν λέει κάτι. Οι λέξεις είναι απλά λέξεις. Έτσι, πετούμενα. Δεν έχει σημασία παρά μόνο αν εσύ δώσεις ιδιαίτερη βαρύτητα στη λέξη. Εσύ δίνεις νόημα στην κάθε λέξη σου. Επομένως, αποδέχεσαι ό,τι συμβαίνει. Αποτάφτιση. Δεν ταυτίζεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι ο νου σου, ούτε η σκέψη σου. Η σκέψη σου τσιμπάνε από δεξιά και αριστερά διάφορα πράγματα. Κάτι που άκουσες στο δρόμο, στα πεταχτά, κάτι που άκουγες στις ειδήσεις, που άκουγε ο σύζυγός σου το βράδυ και εσύ δεν πρόσεχες πολύ, μαγείρευες, αλλά το άκουσες. Ή κάτι που σου είπανε και σου έκανε εντύπωση. Ή είναι η φωνή της μητέρας σου, καλά τα έλεγε η μητέρα μου τότε. Χίλιες δυο φωνές μέσα μπορούν να κάνουν σκέψεις μαζί με τις δικές σου. Εσύ μπορεί να επιλέξεις ποιες θα μπουν και ποιες όχι, αλλά για να το κάνεις αυτά με επιτυχία, αποταυτίζεσαι, τις παρατηρείς, όπως παρατηρείς το κινητό σου και φέρνεις την οθόνη εδώ και λες, αυτό δεν το θέλω, αυτό δεν το θέλω. Έτσι θα βλέπεις και το νου σου, σαν την οθόνη του κινητού σου. Φαντάζεσαι μια οθόνη, έχει αυτά μέσα. Έχει 100 σκέψεις, δεν είναι δικές μου, ποιες, οι 80. Έξω. Έτσι ξεκινάς να τις αλλάζεις. Αλλά για να τις αλλάξεις, τις αποδέχεσαι, δεν ταυτίζεσαι και δεν ασκείς κριτική. Πάβεις οποιαδήποτε κριτική. Όλες αυτές οι σκέψεις, να θυμάσαι, έχουν ένα λόγο ύπαρξης. Σου μεταφέρουν ένα μήνυμα. Εσύ αποφασίζεις αν τις χρειάζεσαι. Αν είναι λειτουργικές για σένα, τις κρατάς. Αν σε βοηθούν, τις κρατάς. Εάν όχι, τις αλλάζεις. Πώς τις αλλάζεις? Μία σκέψη φεύγει, μία μπαίνει. Ένα μένα. Να ξέρεις ότι το εγώ είναι πάρα πολύ εγωιστικό, φυσικά. Δεν θέλει να χάνει τίποτα.
Δεν μπορείς λοιπόν να επιτρέψεις το εγώ να χάσει ούτε μία σκέψη, έτσι, οτιδήποτε. Το ξεγελάς, είναι σαν ένα μικρό παιδάκι. Το παιδί, αν του πάρεις κάτι, πρέπει να του δώσεις κάτι. Αν του υποσχεθείς κάτι και δεν το κάνεις, θα πρέπει να υποσχεθείς κάτι άλλο. Έτσι είναι ο νους. Να ξέρεις ότι παρότι είναι έξυπνος και να είστε σίγουροι ο νους σας είναι πανέξυπνος και μπορείτε να τον εκπαιδεύσετε. Μπορείς να τον αλλάξεις χρησιμοποιώντας κάθε φορά αυτό το απλό πράγμα. Έβγαλε ένα, έβαλε ένα. Δεν θα μείνει τίποτα κενό. Θα θυμάστε ίσως αυτό που συνέβη όταν έκλεισε τότε το μαύρο της ΕΡΤ. Πολλοί άνθρωποι, παρότι δεν βλέπανε καν την ΕΡΤ στην τηλεόραση, άρχισαν να βγάζουν φοβικές αντιδράσεις, αϋπνίες, ή κάποιοι το μετέφρασαν αυτό μετά ως επαναστατικό αγώνα, ότι γιατί να την κλείσουν. Το κενό που βλέπανε ασυνείδητα στη τηλεόραση, ακόμα και αν δεν είχαν παρατηρήσει αυτό το κανάλι, δημιουργούσε μια τασταλία στον ψυχισμό, μια τασταλία στη ροή του νου. Υπήρχε μια κοινή οθόνη. Ξέρετε πώς ερχόταν τότε και μου λέγανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου τη δίνει, με ενοχλεί. Ήξερα ότι το 1, 2, 3 στη τηλεόραση ήταν 1, 2, 3 και τώρα το 1 λείπει, ας πούμε. Και δεν ξέρανε να το εξηγήσουν τι τους ενοχλούσε. Γιατί ο ψυχισμός λειτουργεί έτσι, έχει μια σειρά. Έχει τη σειρά του. Δεν μπορείς λοιπόν να το αφαιρέσεις κάτι και να μην βάλεις κάτι άλλο εκεί. Οπότε έβγαλες μια σκέψη, έβαλες μια επόμενη. Και αυτό το κάνεις με τρία βήματα. Αποδέχεσαι, αποταυτίζεσαι, παρατηρείς και πάβεις κάθε κριτική. Να θυμάσαι, είσαι πίσω από όλα αυτά. Είσαι ένας παρατηρητής. Παρατηρείς τον εαυτό σου σημαίνει παρατηρείς αυτόν που βλέπει. Τα μάτια σου βλέπουν, αλλά δεν βλέπεις εσύ. Παρατηρείς τα μάτια που βλέπουν. Παρατηρείς τα αυτιά τι ακούν. Έχεις επίγνωση. Παρατηρείς το μυαλό που σκέφτεται. Τι σκέφτεται τώρα. Δεν το αφήνεις έτσι. Οι πιο πολλές σκέψεις περνάνε μόνες τους. Είναι σε μια ροή. Είναι όπως είσαι στη θάλασσα και περνάνε κυματάκια. Μπορείς να έχεις έλεγχο εκεί. Και αποδοχή ανεφόρων. Ένα δεύτερο κομμάτι, όταν βιώνεις μια φοβική αντίδραση, παρατηρείς ότι δεν μπορείς να αλλάξεις μια σκέψη, κάνεις μια άλλη, αν θέλεις, άσκηση. Το περνάς στο σώμα. Το σώμα σε φέρνει απόλυτα στο παρόν. Ένας απλός τρόπος είναι μια αναπνοή. Όταν ξεκινήσεις και κάνεις διαφραγματικές αναπνοές, αυτόματα βγαίνεις από το μυαλό σου. Με το που βγαίνεις από το μυαλό, του διάκοψες τη ροή. Του δείχνεις ποιος είναι το αφεντικό. Το ανάβεις, το κλείνεις. Το αποσπάς την προσοχή. Το αναγκάζεις να πάει κάπου αλλού. Άρα, αν κάνεις μια διαφραγματική αναπνοή, και με αυτό εννοώ να πάρεις βαθιά ανάσα, κοιλιακή. Όταν έχεις άγχος, όταν φοβάσαι κάτι, ίσως να έχεις παρατηρήσει ταχυκαρδία, στιθάχη, έτσι μια πίεση στο στήθος και εκεί αναπνέεις κοφτά. Αν ακούσεις ένα θόρυβο, κατευθείαν πάει εδώ, στο στήθος. Γιατί εδώ πέρα είναι η πιο κοφτή αναπνοή και αυτόματα οξυγονώνει τον εγκέφαλο, αλλά τόσο όσο χρειάζεται. Όχι πολύ. Αν οξυγονωθεί πολύ ο εγκέφαλος, χαλαρώνει. Χαλαρώνει και ανοίγει το παρασυμπαθητικό σου σύστημα. Δεν χρειάζεται η μάχη, η φυγή, χαλάρωση. Οπότε κόβεις την αναπνοή και έτσι μπορείς να εκρίνεις περισσότερη αδρεναλίνη. Αν λοιπόν παρατηρείς άγχος, κλείσε τα μάτια σου 2 λεπτά και προσπάθησε να κατεβάσεις την αναπνοή από το στήθος στην κοιλιά, όπως κάνουν τα μωράκια. Έχεις παρατηρήσει ένα μωρό? Θα δεις ότι ανεβοκατεβαίνει όταν κοιμάται η κοιλίτσα του. Αναπνέει με την κοιλιά. Αν σου είναι δύσκολο, μέτρα ως το 4 και στο 4 να έχεις πάει την αναπνοή στην κοιλιά. 1, 2, 3. Στο 4 είσαι στην κοιλιά. Και κατευθείαν εκπνέεις πάλι μέχρι το 4. Αν αγχώνεσαι πολύ, συμβαίνει κάτι και τρόμαξες, πάρε όσο πιο πολλές αναπνοές γίνεται. 1, 2, 3, 4, εκπνέεις. 1, 2, 3, 4. Και να δεις ότι μέσα σε 5, 6, 7 επαναληπτικά τέτοια σετ, αυτόματα έχει αλλάξει όλη η σκέψη, έχει αλλάξει η ψυχοφυσιολογική σου αντίδραση, έχει αλλάξει το συναίσθημα και ξαφνικά είσαι περισσότερο στο σώμα, έχεις μεγαλύτερο έλεγχο και δεν σε αγγίζει. Άρα τι έχεις κάνει? Έχεις αποταυτιστεί και σωματικά,
Γιατί όπως είπα, η φοβία, ένα όπλο δεύτερο που έχει είναι να σε ταράξει συναισθηματικά και σωματικά. Σε ταρακουνάει. Όταν λοιπόν εσύ με την αναπνοή σου επεμβαίνεις, αλλάζεις όλη τη ροή. Και αυτή η ροή του νου, όπως είπα, είναι άγχος, αναστολή, ερέθισμα, στρες, τι γίνεται εκεί, κατευθείαν μετά συναίσθημα, σώμα. Εκεί το διακόπτεις. Και αν κάνεις τακτικές επαναλήψεις, μπορείς να κάνεις, ας πούμε, ένα συνδυασμό. Αν παρατηρήσεις κάποιες φοβίες, μπορείς να δουλέψεις αυτό που λέμε με νοερό οραματισμό. Ο οραματισμός δεν είναι φαντασίωση και ούτε ψευδαίσθηση. Είναι να δημιουργήσεις μια εικόνα μέσα στο μυαλό σου. Φτιάξε τη σκηνή που σε τρομάζει. Σε τρομάζει μια επίσκεψη σε ένα γιατρό. Ωραία, φαντάσου τη σκηνή, παίξε τη σκηνή στο μυαλό σου. Πήγα εκεί, έκανα την εξέταση, τι σου είπε, τι του είπες. Και όσο περισσότερο λεπτομέρεια βάλεις στη σκηνή, τόσο περισσότερο δομείς μια πραγματικότητα και δημιουργείς έλεγχο. Φαντάσου ακόμα και το πώς μυρίζει η ατμόσφαιρα στο ιατρείο. Τι φοράνε οι άνθρωποι που περιμένουν. Πώς είναι η γραμματέας, τι φορά ο γιατρός, τι φοράς εσύ. Έτσι, αποευαισθητοποιείς το νου και το σώμα, εξοικειώνεσαι και στην ουσία δημιουργείς και ένα σενάριο. Ο νους είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο. Μέσα από τον οραματισμό μπορεί να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αν χρησιμοποιήσεις οραματισμό νοερό μαζί με διαφραγματικές αναπνοές, πετυχαίνεις να εκπαιδεύεις τρία επίπεδα. Νου, συναισθήματα και σώμα. Και με την επανάληψη αρχίζεις και το κάνεις όλο και καλύτερα και να ξέρεις ότι αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά. Όσο περισσότερο εξασκείσαι σε κάτι τέτοιο, φοβάσαι το αεροπλάνο, κάνε μια τέτοια νοερή απεικόνηση. Φέρω όλα τα στάδια. Είμαι στον υπολογιστή, κλείνω το εισιτήριο. Πηγαίνω στο αεροδρόμιο. Παίρνω στο check-in το εισιτήριό μου. Τώρα έβαλα τη βαλίτσα. Τώρα πήγα εκεί στα καταστήματα. Τώρα κάθομαι και περιμένω. Τώρα είμαι έξω από τον γκισέ. Τώρα μας φωνάζουν. Τώρα μπαίνω. Και όταν το κάνεις αυτό με αναπνοές, σιγά σιγά εκπαιδεύεις το σώμα σου σε μια νέα αλληλουχία συμπεριφορών. Όπως σας είπα, όλα είναι θέμα μάθησης. Ακόμα και αν υπάρχουν ασυνείδητες εντάσεις και υλικά που έχουν βγάλει φοβικές αντιδράσεις, φοβικά ερεθίσματα, και όσο πιο πολύ έντονη και αν σας φαίνεται η φοβία, μην ξεχνάτε ότι είναι σαν ένα γίγαντα με πιάλινα πόδια. Αν το σπρώξεις, μπορεί να μην πέσει με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη. Αλλά αν το σπρώξεις μια και καλή, θα πέσει και θα σπάσει τα πόδια του, δεν στηρίζεται πουθενά. Αυτό είναι η φοβία, στηρίζεται σε γυάλινα ψεύτικα πόδια στην ουσία. Μέσα από την επανάληψη, εσύ τι κάνεις. Μαθαίνεις τον οργανισμό σου να αντιδράει, τον εκπαιδεύεις και δημιουργείς μια νέα κατάσταση. Και αρχίζεις και αποευαισθητοποιείσαι. Όταν θα εκτεθείς πραγματικά σε αυτό το ερέθισμα, δεν θα φοβάσαι το ίδιο, θα διαπιστώσεις ότι δεν έχει έλεγχο επάνω σου. Έτσι, αν είναι με ένα σκυλί, μπορεί να το ξεκινήσεις κάνοντας μια εικόνα στο μυαλό σου, ότι είσαι στο πάρκο, okay, ή ότι πηγαίνεις σε ένα σκυλί και το χαϊδεύεις, ή το παίρνεις το λουρί, το κάνεις βόλτα. Αν είναι κάτι με τη δουλειά, ένα αόριστο συνέστημα, ξεκίνα να μιλάς στον εαυτό σου. Θέλει πάρα πολύ ομιλία. Ένα τέταρτο στάδιο είναι η θετική ομιλία με τον εαυτό. Αν τα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά στη συνεργασία, πρώτον η αναπνοή, έτσι, τι κάνει, ηρεμεί το σώμα, οξυγονώνει τον εγκέφαλο, ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό σύστημα. Ο εγκέφαλος μπαίνει σε λειτουργία χαλάρωσης. Αρχίζει και βγάζει κύματα α, τα λεγόμενα κύματα που είναι στην υπέρμετρη χαλάρωση. Αυτά τα κύματα που έχεις και στο διαλογισμό. Όταν είσαι εκεί, πραγματικά μπορείς να ελέγξεις το σώμα. Μετά ξεκινάς λοιπόν, διαχειρίζεις τα συναισθήματα, παρατηρείς συναισθήματα σκέψης. Τα αλλάζεις, ξεκινάς κουβέντα μαζί τους. Είσαι επιστήμον του εαυτού σου, να το θυμάσαι αυτό. Κάνε ερωτήσεις. Τι νιώθω τώρα, τι συμβαίνει τώρα, τι αισθάνομαι, τι με απειλεί, ποιος είναι ο κίνδυνος, γιατί έχω απόγνωση, δικαιολογείται. Ξεκινάς ένα διάλογο.
Μπορεί να σου φανεί χαζό, αλλά πίστεψέ με, δεν είναι χαζό. Είναι ένας τρόπος να ελέγξεις καλύτερα όλα σου τα επίπεδα. Μέσα από την αναπνοή διοχετεύεις αυτόματα από νευρικό σύστημα, ενδοκρινικό σύστημα, τις πληροφορίες αυτές. Προγραμματίζεις. Ξέρετε, έχουν βρει οι επιστήμονες πλέον ότι το κέντρο ελέγχου δεν είναι καν ο εγκέφαλος. Ξέρετε ότι είναι η καρδιά. Το ξέρατε αυτό. Η καρδιά έχει 40.000 δεντρίτες. Οι δεντρίτες δημιουργούν νευρονικά δίκτυα και στην ουσία οι δεντρίτες είναι αυτοί που κάνουν όλη τη δουλειά στον εγκέφαλο. Μισό λεπτάκι τι πάνω ρολόι. Οι δεντρίτες λοιπόν αυτοί συμμετέχουν στον εγκέφαλο, στέλνοντας σήματα και ξεκινάνε μέσα από το τι νιώθω. Όταν νιώθεις άγχος, το σήμα πάει στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος αντίστοιχα είναι το εργοστάσιο που θα παράξει είτε σερωτονίνη άμα είσαι χαρούμενος, ή νοραδρεναλίνη άμα φοβάσαι, ή κάποια άλλη ουσία. Όταν εσύ λοιπόν κάνεις το συνδυασμό που λέγαμε, χαλαρώνεις, παίρνεις αναπνοές, συνδιαλέγεις με τα συναισθήματα και το σώμα σου και τις σκέψεις, δίνεις εντολή στην καρδιά να νιώσει διαφορετικά. Η καρδιά ελέγχει τον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος ελέγχει το υπόλοιπο σώμα. Επεμβαίνεις πραγματικά με έναν εντυπωσιακό τρόπο άμεσα. Στην αρχή μπορεί να σου φανεί δύσκολο, γιατί μπορεί αυτό που σε αγχώνει πραγματικά να σε αγχώνει πολύ. Αλλά δοκίμασέ το. Θα παρατηρήσει ότι η πρώτη φορά που θα το κάνει με την Τρίτη, την Πέμπτη, την Έβδομη, την Δέκατη έχουν διαφορά και ξέρει κάτι. Είσαι ένα οργανισμό συνηθειών. Η συνήθεια δεν είναι κάτι που το αλλάζει μαχαίρι εδώ και τώρα. Είναι σαν να έχει κάτι σε μία σκάλα. Το φέρνει σκαλί, σκαλί από πάνω προ τα κάτω προ εσένα. Αν το κάνει 20 φορέ κάτι, έχει παγιώσει ένα μοτίβο. Αν το κάνει 40 φορέ, έχεις 80% πιθανότητες να το κάνεις νέα συνήθεια. Αν το κάνεις 60 φορές, έχεις δημιουργήσει πλέον μια νέα συνήθεια. Έχεις δημιουργήσει καινούργια νευρονικά δίκτυα. Έχεις πάρει μια ιδιαίτερη δυναμική θέση μέσα σου και αρχίζεις και ελέγχεις και περισσότερο συνειδητά το σώμα σου, τις αντιδράσεις σου, τα πάντα. Μπορεί να μην ελέγξεις απόλυτα ακόμα τα μη συνειδητά, αλλά ελέγχεις τις αντιδράσεις σου. Μπορεί να μην ελέγχεις τα ερεθίσματα, το τι συμβαίνει έξω. Ελέγχεις την απόκρισή σου. Και να θυμάσαι το πιο σημαντικό είναι ότι χρειάζεται να θυμάσαι ότι εσύ μπορείς να ελέγχεις τον εαυτό σου και όχι ο εαυτός σου εσένα και ότι ό,τι και να συμβαίνει έξω, όταν θυμάσαι ότι η δική σου στάση είναι εκπαιδεύσιμη, μπορεί να μάθεις τον εαυτό σου να αντιδράει, ξεκινάς εδώ και τώρα να τον αλλάζεις. Αυτά τα βήματα λοιπόν, το πρώτο όπως είπα αποδοχή, αποτάφτιση, παύση κριτικής, δεύτερο διαφραγματική αναπνοή, τρίτο εξερεύνηση και διάλογος με συναισθήματα και σκέψεις, τέταρτο συνομιλία με τον εαυτό μεταπρογραμματισμός. Μεταπρογραμματισμός σημαίνει να θυμάσαι ότι ο υπολογιστής που λέγεται νους ακούει εσένα. Και στην αρχή δεν θα σε ακούσει. Μην αποθαρρυνθείς καθόλου. Αν δεν το έχεις κάνει αυτό 20, 30, 40, 50 χρόνια, λογικό να μην σε ακούσει. Έτσι. Είναι φυσιολογικό. Θα επιμείνεις. Κάθε φορά που θα το κάνεις, θα παρατηρείς τις αλλαγές. Δεν θα εστιάσεις με το νου στο τι δεν αλλάζει, θα εστιάσεις στο τι αλλάζει, στο πού τα πιάνεις καλύτερα. Ξεκινάς δημιουργικά ένα διάλογο με τον εαυτό σου. Και εκεί θα κάνεις μετά τις εικόνες σου. Χρησιμοποιείς τον νοερό οραματισμό. Φτιάξε εικόνες, φτιάξε σενάρια, γράψε τα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος, πάρε ένα χαρτάκι και ξεκίνα. Αυτός είναι ο φόβος, θα χάσω τη δουλειά μου. Και τι θα συμβεί αν χάσω τη δουλειά μου. Δεν θα έχω να πληρώσω τον νίκη. Και τι θα συμβεί αν δεν έχω να πληρώσω τον νίκη. Θα με βγάλω από το σπίτι. Πόσο λογικός είναι αυτός ο φόβος. Ακόμα και αν μου κάνουν έξουση, θα περάσουν, ξέρω εγώ, 6 με 12 μήνες να βγω. Ναι, ξεκινά να μιλάς. Θα δεις ότι ήδη θα αντικρούσεις τα πράγματα. Φτιάξε μια εικόνα. Έχασα τη δουλειά. Κάθομαι 1-2 μήνες. Βρήκα μια άλλη δουλειά. Ποιο το χειρότερο μπορεί να συμβεί.
να μην βρω δουλειά. Φτιάξε μια εικόνα. Αντικαθιστάς κάθε σκέψη με μια άλλη και κάθε εικόνα με μια άλλη. Έτσι, πραγματικά και ιδιοδρύπτεις στην καρδιά σου και στον εγκέφαλο, αλλά και η οπτική αυτή, αν θέλεις, ενεργοποίηση, ενεργοποιούν σώμα, πνεύμα, ψυχή, συνειδητό, ασυνείδητο. Και μπορεί να το κάνεις αυτό καλύτερα όταν είσαι σε επίπεδο κυμάτων α. Τα κύματα α, όπως σου είπα, ο εγκέφαλος έχει 5 κύματα λειτουργίας. Τα πρώτα 2 είναι τα α και τα β. Τώρα παρακολουθείτε μια ομιλία, είστε σε κύματα β, ας πούμε, έτσι. Γιατί έχετε εγρήγορση, κάποιοι μπορεί να σημειώνετε κάτι, να ακούτε, ταυτόχρονα ακούτε και άλλα ερεθίσματα, είναι ανοιχτό το παράθυρο ή μπορεί να παίζει ένα ραδιόφωνο παρά έξω. Αυτά είναι τα κύματα β. Είναι στην ουσία κάπου 7 με 14 Hz. Στα 4 με 7 Hz που είναι χαμηλή δραστηριότητα, είναι τα κύματα που είσαι πλήρως σε χαλάρωση. Όταν είσαι, ας πούμε, στην παραλία και δεν σκέφτεσαι απολύτως τίποτα και είσαι τίποτα, χαλαρά, ευτυχία, όμορφα. Όταν είσαι λίγο πριν σε πάρει ο ύπνος και είσαι όμως χαρούμενη, πέρασε μια πολύ ωραία μέρα και αυτό που ένιωσε ήταν μόνο χαρά. Είδες ανθρώπους που σε αγαπούν, έτσι. Αν σκεφτείς τώρα έναν άνθρωπο που σε αγαπάει, ξαγκαλιάζει, κατευθείαν αγαλιάζεις. Σε φέρνει σε κύματα α. Μπορείς να το κάνεις τεχνητά αυτό. Με διαλογισμό. Ο διαλογισμός έχει πολλές μεθόδους. Μπορεί να ξεκινήσεις με ένα καθοδηγούμενο διαλογισμό. Μπορεί να κάνεις αναπνοές. Μπορεί να εστιάσεις σε ένα αντικείμενο, σε μια εικόνα, σε ένα σύμβολο, σε μια λέξη. Ας πούμε, καταγράψεις κάτω 5 φόβους που έχεις παρατηρήσει στην εμπειρία σου. Και όπως είπαμε, απόσταση. Τους βάζεις ένα χαρτί και το κοιτάς το χαρτί. Έτσι πήρες απόσταση. Τι είναι αυτό, δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ η φοβία μου. Φοβάμαι τα αεροπλάνα. Το εγώ φοβάται, όχι εγώ. Κάτσε και διαλογίζεις και εκεί σε αυτό. Μπορεί να διαλογιστείς και σε αυτό ακόμα. Τι φοβάμαι. Κλείσε τα μάτια και μην κάνεις τίποτα για 10 λεπτά. Και αυτό είναι ένας διαλογισμός. Ή μπορεί να ακολουθήσεις κάποιους διαλογισμούς που υπάρχουν στο YouTube, θα βρεις αρκετούς να δεις τι σου ταιριάζει. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Το βασικό όμως είναι ότι όταν κάνεις μια πράξη διαλογιστική, δεν έχει σημασία τι κάνεις. 20 αναπνοές να πάρεις με κλειστά τα μάτια, αν παρατηρείς μόνο τι κάνεις, τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις, τι συμβαίνει και απλά παρατηρείς, είναι μια άσκηση πειθαρχίας, βάζεις το σώμα να κάτσει, το νου να ηρεμήσει, τα συναισθήματα να τα κοιτάς, έχεις μια εποπτεία, αντιλαμβάνεσαι τι νιώθεις, τι συμβαίνει, δεν εμπλέκεσαι, δεν τα τραβάς. Έτσι μαθαίνεις πιο πολύ να ελέγχεις τον εαυτό σου. Και όσο το κάνεις αυτό, μετά πηγαίνεις και βαθύτερα. Αν κάνεις έναν καθοδηγούμενο διαλογισμό, ακολουθείς απλά οδηγίες. Είναι εύκολο. Γιατί μαθαίνεις να εκπαιδεύεις το νου να κάνει κάτι. Είναι όπως ένα μικρό παιδί, το παίρνεις μαζί σου και του λες: τώρα μην μιλάς 10 λεπτά, έχω να κάνω αυτό. Και το κάνει το παιδί. Έτσι είναι και ο νους. Του λες: τώρα για 10 λεπτά κάτσε στην άκρη. Θα βάλω να δω απλά εικόνες. Στην αρχή μπορεί να βάλεις εικόνες που να έχουν τοπία και να ακούς μια χαλαρωτική μουσική και κάτσε στον καναπέ και κοίτα. Αλλά να μην σκέφτεσαι. Αν παρατηρήσει ότι ο νου σου σκέφτεται, άσο να σκέφτεται. Αν αγχώνεσαι, τι είναι αυτό που με αγχώνει. Βάλω στην άκρη, θα το σκεφτώ σε 10 λεπτά. Μην εκεί. Ο διαλογισμός θα σε φέρει σε μια κατάσταση ευθυγράμμισης. Θα σε φέρει σε μια εσωτερική, αν θέλεις, κατάσταση από την οποία μπορείς να αλλάξεις πάρα πολλά πράγματα. Εκεί μπορείς να επέμβεις σε πολλούς φόβους και πολλές φοβίες. Θα καταλάβεις ότι οι φοβίες χρειάζονται την προσοχή σου. Χρειάζονται πάντα την προσοχή σου, ότι εσύ δίνεις τροφή. Αν αποφασίζεις για αρχή να μην τις ταΐσεις, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Η αυτοβοήθεια είναι κάτι που αξίζει να τη δοκιμάσεις, έτσι. Δηλαδή, εγώ αυτό που σας προτείνω σήμερα είναι κάποια απλά πράγματα αυτοβοήθειας. Θα κάνω και κάποια ομάδα. Την άλλη Τετάρτη ξεκινάω μια ομάδα και όσοι θέλετε μπορείτε να εγγραφείτε εκεί. Η οποία θα είναι 6 συναντήσεις από 2,5 ώρες και θα πάμε βαθύτερα μετά να δούμε τι φοβίες υπάρχουν, πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά και θα μάθουμε τεχνικές και τρόπους διαχείρισης. Αλλά ήδη ξεκινώντας και με κάποιους τέτοιους τρόπους όπως είπα σήμερα, ξεκίνα να τα βάζεις σε εφαρμογή
και θα παρατηρήσεις ότι σταματάς να τρέφεις τους φόβους και τις φοβίες. Ήδη ύπτασε πάνω από αυτό που σου συμβαίνει, παίρνεις μια απόσταση. Και ανάλογα και με τη σοβαρότητα της φοβίας, θα καταλάβεις εσύ. Είναι κάτι που σου συμβαίνει καθημερινά ή ποιες ώρες σε πιάνει την ημέρα ή τη νύχτα. Τι συμβαίνει τότε. Άρχισε να παρατηρήσεις τον εαυτό σου. Σου συμβαίνει όταν είσαι με ανθρώπους ή όταν είσαι στο σπίτι και είσαι μόνος ή μόνη. Σου συμβαίνει όταν βλέπεις κάτι στη τηλεόραση, στο ίντερνετ. Γιατί ξεκίνα να μαθαίνεις τον εαυτό σου και πώς αντιδράει. Θα πάρεις πάρα πολύ πληροφορία. Έτσι. Αν δεις ότι συμβαίνουν λοιπόν πράγματα που σε βγάζουν από τη λειτουργικότητά σου, σε απορριθμίζουν, ξοδεύεις μεγάλο μέρος της ημέρας με αυτά τα κομμάτια, δεν κάνεις δραστηριότητες που θα ήθελες, που απολαμβάνεις γιατί φοβάσαι. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξεις εκεί. Θα πρέπει να σκεφτείς κάποια πράγματα εκεί. Θα πρέπει να αναρωτηθείς τι κάνω εγώ για μένα, προσέχω τις ανάγκες μου, θέλω να αλλάξω. Οι πιο πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, δεν επιλέγουμε το να αλλάξουμε. Εγώ χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα. Να σας πω ότι ακόμα και για αυτή την ομιλία έχουν γραφτεί πάνω από 200 άνθρωποι. Είστε εδώ εσείς. Ένα στους τέσσερις έχει έρθει. Χαίρομαι. Μπράβο σας. Γιατί ξέρετε, αυτό σας δίνει κίνητρο. Και εμένα μου δείχνει ότι έχετε κίνητρο και έχετε μια δύναμη. Επιλέγετε. Αν είστε εδώ σήμερα, σημαίνει ότι θέλετε να κάνετε αλλαγές. Θα αξιολογήσετε εσείς το ρυθμό και τις αλλαγές που θα κάνετε. Αλλά αυτό σας δείχνει κάτι. Έχετε δύναμη να αλλάξετε πράγματα. Και όπως λέει και η παροιμία, όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και δρόμος. Να θυμάστε, δεν υπάρχει καμιά φοβία που να είναι δυνατότερη από εσάς. Και κανένα εγώ, καμία σκέψη που να είναι ισχυρότερη. Κανένας θόρυβος έξω δεν μπορεί να σας ταρακουνήσει. Το νόημα είναι να αλλάξουμε το πώς αντιδρούμε εμείς. Αν αλλάξεις πώς αντιδράς, ό,τι και να συμβεί έξω, δεν θα σε ταρακουνάει. Δοκίμασε αυτά τα βήματα αυτοβοήθειας και αν δεις ότι υπάρχουν θέματα που θέλεις να δουλέψεις και θα ήθελα να μου πείτε, ας πούμε, ποια είναι τα θέματα που πιστεύετε με βάση αυτά που είπαμε που θα θέλατε να δουλέψετε. Έχετε επισημάνει κάτι? Φόβος δέσμευσης. Ναι, ένας πάρα πολύ κλασικός φόβος αυτός και είναι σχεσιακός. Αυτός, όπως είπα, σχετίζεται πάντα με προγονικούς φόβους. Ο φόβος της απώλειας της ελευθερίας, του εγώ, έτσι, ή αν θέλετε ο φόβος μη με προδώσουν, φόβος εγκατάλειψης, φόβος εμπιστοσύνης. Έχει πάρα πολλούς φόβους. Αγοραφοβία μου γράφεται, αριστοφοβία, φόβος μοναξιάς. Ναι, αυτά που γράφετε ακριβώς είναι η μεγαλύτερη φόβη που παρατηρώ και εγώ στο γραφείο μου, τα βλέπω ανθρώπους και αυτά είναι που σημαίνει φόβος απόρριψης. Όλα αυτά σχετίζονται με ασυνείδητα κομμάτια φόβων όμως. Αυτό είναι το κομμάτι που χρειάζεται εκεί προσοχή. Μπορείτε να κάνετε αυτά τα βήματα από σήμερα και εγώ θα σας πρότεινα να το ξεκινήσετε. Φόβος έκθεση κοινών, φόβος ασθένειας. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα το γνωρίζετε ότι είναι φόβη του μυαλού. Ξεκινήστε να ελέγχετε το μυαλό. Αν χρειαστείτε βοήθεια, εγώ θα χαρώ να σας δώσω κάποια από τις ομάδες. Όπως σας είπα, γι' αυτό θα ξεκινήσω κάποιες ομάδες, γιατί το πρώτο βασικά που προτείνω είναι η αυτοβοήθεια. Να ξεκινήσετε να δουλέψετε τα βήματα αυτά για να νιώσετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, να νιώσετε την αυτοπεποίθηση. Γιατί στη φοβία το πιο σημαντικό είναι να νιώσετε δυνατοί και είστε δυνατοί. Αν θελήσετε σε αυτό το κομμάτι μετά βοήθεια, υποστήριξη, καθοδήγηση, εγώ είμαι γι' αυτό το λόγο εδώ. Θα κάνουμε και κάποιες ανοιχτές εκδηλώσεις, αλλά όπως σας είπα, θα ξεκινήσω την άλλη Τετάρτη στις 10 Απριλίου ομάδες ψυχοεκπαίδευσης. Να εκπαιδεύσω συγκεκριμένα σε κομμάτια πώς μπορούμε να θα δουλέψουμε πάρα πολύ με φόβο ασθένειας, με μοναξιά, με δέσμευση, με εγκατάλειψη, με προδοσία. Έτσι, θα δουλέψουμε επίπεδα και θα πάμε αρκετά βαθιά, όσο μας επιτρέπει βέβαια μια εργασία ψυχοεκπαίδευσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κομμάτια που ο καθένας θα τα αναλάβει μόνος του, ή μια ψυχανάλυση, μια θεραπεία με ένα θεραπευτή εξειδικευμένο, κάτι άλλο, μπορεί να σε πάει ακόμα βαθύτερα. Αλλά η αρχή είναι το εμείς του παντός. Εγώ σήμερα ήθελα να σας δώσω ένα πρώτο υλικό και να ξέρετε δουλεύει όταν το αξιοποιείς.
Το πέντε μου λέτε ήταν οι αναπνοές μεταπρογραμματισμός, να πω τα βήματα. Λοιπόν, το πέμπτο βήμα είναι μεταπρογραμματισμός, νοερή απεικόνηση, ενεργός οραματισμός δηλαδή. Και το άλλο κομμάτι είναι με το διαλογισμό το έξι. Και τα πρώτα τέσσερα ήταν να κάνουμε πρώτα αποδοχή από ταύτιση πάυση κριτικής. Δεύτερον, διαφραγματικές αναπνοές. Τρίτον, συνομιλία με συναισθήματα και με σκέψεις. Τέταρτον, πάμε στον προγραμματισμό του νου, άρα άσκηση παρατηρητή, μαθαίνω να είμαι παρατηρητής και μετά πάω στην απεικόνηση, νοερό οραματισμό. Και το έκτο στάδιο, διαλογισμός. Δοκιμάστε αυτά τα έξι στάδια, δοκιμάστε αυτά τα έξι βήματα και αν θελήσετε να ανατρέξετε σε αυτά που είπαμε, έχω γράψει τρία άρθρα, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μου, κωνσταντίνος παύλαστεριόπουλος.com. Έχω ανεβάσει διάφορα άρθρα. Τα τρία-τέσσερα τελευταία είναι για τις φοβίες. Και στο ένα γράφω έξι βήματα να κάνετε για να βοηθηθείτε με τη φοβία. Τρεις τρόποι αντιμετώπισης. Έχω τέτοια πρακτικά βήματα. Μπορείτε λοιπόν να τα βρείτε κάποια κομμάτια και εκεί. Επίσης έχω και άλλο χρήσιμο υλικό. Ή αν χρειαστείτε κάτι, μπορείτε φυσικά να δηλώσετε συμμετοχή. Έχω και φόρμες εγγραφής για τις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης. Και να πάτε βαθύτερα. Ξεκινήστε να δουλεύετε με το πρώτο υλικό και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω σε κάποια από τις ομάδες μας. Όπως σας είπα, ξεκινάμε την άλλη Τετάρτη. Θα κάνουμε έναν κύκλο 10-12 ατόμων, οπότε είναι περιορισμένες οι θέσεις. Όσοι θέλετε, μπορείτε να εγγραφείτε μέσα στις επόμενες 3 ημέρες και μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας εκεί, λοιπόν, στην ιστοσελίδα. Και σας εύχομαι πραγματικά να έχετε ένα καλό απόγευμα, να λειτουργείτε από την καρδιά σας άφοβα και όταν ξεκινάτε την ημέρα σας να βάζετε πάνω το χέρι στην καρδιά σας και να λέτε επιλέγω να ζω άφοβα και με αγάπη και θα νιώσετε ήδη αν το κάνετε αυτό κάθε πρωί στην ημέρα σας για 20 δευτερόλεπτα τι μεγάλη ενέργεια σας απελευθερώνει. Δοκιμάστε το γιατί μπορεί να φαίνεται απλό, ενεργοποιεί τους δεν στην καρδιά, ενεργοποιεί την καρδιά, αλλάζει πραγματικά τα συναισθήματα και την ενέργεια. Οπότε ξεκινάτε την ημέρα σας πάντα χαιρετώντας τον ήλιο και πείτε ξεκινάω να ζω άφοβα επειδή με αγαπώ και αφού με αγαπώ δεν επιτρέπω κανένα φόβο να με σκιάσει, καμία σκέψη και τίποτα. Και να θυμάστε ότι είστε πολύ σημαντικοί και πολύ δυνατοί. Μην επιτρέψετε κανένα φόβο, καμία ανασφάλεια, κανένα άγχος, κανέναν άνθρωπο να το μειώσει αυτό από εσάς. Και αν δεν έχετε καταφέρει κάτι ή δεν έχετε υπερνικήσει ένα φόβο, δεν πειράζει. Κάθε μέρα γίνεσαι και καλύτερος, κάθε μέρα τα πας καλύτερα, κάθε μέρα μαθαίνεις. Είσαι στη ζωή αυτή για να κάνεις πολλά πράγματα και όσο τα επαναλαμβάνεις, τα μαθαίνεις, τα κάνεις καλύτερα. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Και θα σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα για να κλείσω, γιατί πιστεύω θα σας εμπνεύσει. Το πιο δύσκολο πράγμα να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή, για μένα είναι ένα και δύσκολο, κυριολεκτικά με την έννοια των νόμων φυσικής χημίας κλπ. Το να περπατήσει στα δύο πόδια. Γεννιόμαστε όλοι ανήμποροι. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τον κόλλο μας από το έδαφος. Πρέπει να πατήσεις τα δύο πόδια και σου φαίνεται αδύνατο. Αν παρατηρήσεις ένα μωρό, θα εντυπωσιαστείς πόσες φορές πέφτει και ξανασηκώνεται. Μπορεί να του πάρει κυριολεκτικά και 1 εκατομμύριο φορές. Και όμως παρόλα αυτά υπερνικά ένα θεμελιακό νόμο, τη βαρύτητα. Αν αφήσει το στυλό, πέφτει. Αυτό είναι η βαρύτητα. Έτσι λοιπόν η βαρύτητα σηκωπανάει αλίπητα κάτω και όμως σηκώνεται στα δύο πόδια. Η φύση όμως προέβλεψε να μην έχεις μυαλό, να μην έχεις σκέψη, να μην έχεις εγώ για να σηκωθεί στα δύο πόδια. Γιατί αν είχες μυαλό, θα μίλαγες με τέτοιο τρόπο στο μυαλό σου και στον εαυτό σου που θα σε αποθάρρυνε. Θα έλεγε, αυτοί περπατάνε, είναι πλασμένοι. Εγώ δεν μπορώ. Το έκανα 100 φορές και έπεσα. Ποιο το νόημα να το κάνω αφού δεν τα καταφέρνω. Αυτό κάνει ο νους. Έπρεπε λοιπόν να πατήσεις τα δύο πόδια πρώτα, να νικήσεις τη βαρύτητα, άρα να τη θασέψεις το σώμα σου κινητικά, συναισθηματικά, έτσι. Να νικήσεις, να ψηφίσεις τη βαρύτητα και μετά να αρχίσει να σκέφτεται ο νους και να βγάλεις προσωπικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρώτα απ' όλα το έκανες. Αν περπατάς, να ξέρεις, έχεις καταφέρει ήδη κάτι που τα πιο πολλά ζώα δεν το καταφέρουν. Άρεσε ήδη σε ένα επίπεδο δύναμης
πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαντάζεσαι. Και αν το έκανες αυτό, δύο, μπορεί να μάθεις να κάνεις τα πάντα. Όσες φορές και αν χρειαστεί να πέσεις. Το μόνο εμπόδιο είναι ο νου σου. Και ο νου σου θα γεννήσει πολλά. Ο νους όμως είναι σύμμαχος. Έτσι, μην αφήσεις το νου να τον προγραμματίζει το εγώ, το παρελθόν σου ή άλλοι. Άρχισε συνειδητά να το δουλεύεις και αν χρειαστείς να το επαναλάβεις και ένα εκατομμύριο φορές, θα το επαναλάβεις ένα εκατομμύριο φορές. Μέχρι να νιώσεις ότι πατάς τα πόδια σου. Και αν χρειαστείς ότι χρειάζεσαι κάποια βοήθεια, δεν είναι κακό. Όλοι χρειαστήκαμε και μια περπατούρα, χρειαστήκαμε και έναν άνθρωπο. Κάποια στιγμή τα αφήσαμε. Έτσι, όλα αυτά είναι συνοδοιπόροι και γέφυρες. Και εγώ, σαν ψυχολόγος, σαν ψυχαναλυτής, αυτό προτείνω. Είμαι εδώ να συμπορευτώ μαζί σου, αν θέλεις κάποια βοήθεια έξτρα. Αλλά εγώ είμαι απλά ένα κομμάτι της πορείας σου. Θα χαρώ να βοηθήσω. Να θυμάσαι όμως ότι θα βοηθήσω εσένα να αναλάβεις τη δύναμή σου. Δεν περπατάω εγώ ποτέ για κανέναν. Όπως και εσύ δεν περπατάς για κανέναν άλλον παρά μόνο για σένα. Το ίδιο θα κάνεις λοιπόν και εδώ. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα και ελπίζω να σας βοήθησα. Χαίρομαι λοιπόν αν μοιράστηκα κάποια καλά πράγματα. Θα χαρώ να μου στείλετε και σε κάποιο μήνυμα ένα feedback, μια ανατροφοδότηση. Θα τα πούμε σε κάποια επόμενη διάλεξη και ομιλία πολύ σύντομα. Να στείλουμε το site. Ναι, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα στο chat σε αυτά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο αύριο και να μιλήσουμε και για κόστη και για όλα αυτά, ό,τι θελήσετε. Το site είναι konstantinosteriopoulos.com, ό,τι θέλετε, και έχω και φόρμα εγγραφής και το τηλέφωνο. Μπορείτε να πάρετε εκεί. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να τον προσέχετε, είστε πολύτιμοι και να ζείτε άφοβα, με αγάπη. Αγάπη χωρίς φόβο. Καλό απόγευμα, να έχετε μια υπέροχη βραδιά.